σήμερα κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου και του Υπουργού, του κυρίου Ταγαρά, στο Ξυλόκαστρο, όπου διαπιστώνουμε ότι σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει το έργο αποχέτευσης των αστικών λιμάντων από το Δερβαίνι μέχρι εδώ, μια παραλιακή ζώνη 37 χιλιόμετρων, ένα σημαντικό έργο για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και για το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Είναι σημαντικό ότι σε όλη την Ελλάδα σήμερα πάνω από 70 έργα έχουν περάσει το δεύτερο στάδιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι έργα τα οποία θα λύσουν εισάριθμα προβλήματα. Είναι έργα τα οποία γίνονται επειδή κατάφερε η χώρα και έγκαιρα έχει κινηθεί στη λογική της απορρόφησης των πόρων αυτών. Ειδικά η Κορινθία φάνηκε εξαιρετικά προετοιμασμένη. Έχουμε 3 μεγάλα έργα τα οποία έχουν περάσει στην επόμενη φάση και κάναμε μια συνάντηση εργασία σήμερα και με τον Δήμαρχο και με την ΔΕΙΑ και με τις τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να επιδιώξουμε να πετύχουμε και το επόμενο ρώσιμο της απορρόφησης του 50% των πόρων 31/12/24, αλλά και να έχει ολοκληρωθεί το έργο έγκαιρα το τέλος του 2025. Υπάρχουν αρκετά έργα και στην Πελοπόννησο και στην υπόλοιπη χώρα. Επαναλαμβάνω, είναι πάνω από 70, είναι 71 για την ακρίβεια. Έδειξαν οι δημοτικές αρχές ότι είχαν την βούληση και την ετοιμότητα να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους. Πετύχαμε το ρώσιμο των συμβασιοποιήσεων. Συνεπώς τώρα πρέπει να πετύχουμε τα άλλα 2. Εμείς είμαστε εδώ κοντά, είμαστε δίπλα στις τοπικές αρχές να λύνουμε σε μικρό management πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να πετύχουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων αυτών. Ναι, καλωσορίζουμε στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης τον Μανώλη τον Γραφάκο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Λιμάτων αλλά και Αποβλήτων. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας, το μυστικό πλέον και το ξέρουν όλοι, στο να μπορέσεις να απορροφήσεις αναγκαία κονδύλια για σημαντικά έργα για ένα Δήμο, είναι να είσαι έτοιμος, να έχεις όριμες μελέτες. Αυτό το κάναμε. Με μεγάλη χαρά λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε ένα τεράστιο έργο, ένα αναπτυξιακό έργο για το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Ένα έργο το οποίο προστατεύει εκτός των άλλων τον Κορινθιακό κόλπο, ο οποίος είναι προστατευόμενη περιοχή Natura, αλλά και δίνει τις απαραίτητες υποδομές για την τουριστική ανάπτυξη όλης της παραλιακής ζώνης του Δήμου μας. Το έργο αυτό, 37 ολόκληρα χιλιόμετρα αγωγών, 17 χιλιόμετρα κύριος ο αγωγός και 20 χιλιόμετρα δευτερεύων, αλλά και το πολύ σημαντικό, πάνω από 2.300 ιδιωτικές συνδέσεις, οι οποίες για πρώτη φορά τουλάχιστον στο Δήμο μας χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ξεκινήσει σωστά. Θεωρούμε ότι με τη συνεργασία του Υπουργείου, του Δήμου αλλά και του Αναδόχου, το έργο, κάτι που είναι δύσκολο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, το έργο όμως είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσει να ακολουθήσει τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στο τέλος του 2025 όλοι μαζί να χαρούμε ένα έργο το οποίο η περιοχή μας περίμενε για πάνω από 20 χρόνια.